1.200.000. Ηλιακά πάνελς για την εξοικονόμηση επίσης ενέργειας γύρω στις 80.000. Προμήθεια και κατάσταση αντιών δέμονσης, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα εκεί υπερπαλαιωμένα, 240.000. Στον άξονα δηλαδή των ενεργειακών προκρίνεται, υπάρχει πρόταση και εξελίσσεται αυτή, γύρω στο 1.520.000 για το νοσοκομείο Νάξος. Έργα πληροφορικής για το νοσοκομείο Νάξος σε σχέση με αυτό που σας είπα πιο πριν, 350.000 που έχουν να κάνουν με την με το να πλησιάσουμε την νέα τεχνολογία στον μεγαλύτερο βαθμό προκειμένου το δίκτυο της τρίτης γεωργικής περιφέρειας να είναι απόλυτα δίκτυο και να μην είναι ένα μεμονωμένο δίκτυο για το ένα ή το άλλο νοσοκομείο. Προμήθεια και εγκατάσταση αξιολογικού τομογράφου. Πρέπει να σας πω και να σας διηγηθώ ένα μικρό ιστορικό γύρο από την ιστορία γιατί η Νάξο απελέγχει σήμερα αξιολογικό τομογράφο και τι συνέβη στην προηγούμενη περίοδο. Ο αξιολογικός τομογράφος της Νάξος, των Γιαννιτσών και του νοσοκομείου Άγιου Δημήτριος ήταν ένας κοινός διαγωνισμός. Εγώ λέω τώρα, γιατί δεν ήμουν σε εκείνη τη φάση, η πολιτική ήταν λάθος. Αυτοί λοιπόν οι τρεις αξιολογικοί τομογράφοι, οι οποίοι έφτασαν στον διαγωνισμό, δόθηκαν προσφορές, έγιναν ενστάσεις, έγιναν προσωρινά μέτρα, ασκήθηκαν κάθε είδους δικαστικές ανοησίες, θα έλεγα, οι οποίες έφτασαν να ακυρώσουν σε εισαγωγικά τον διαγωνισμό με ποιον έμεσο τρόπο φυσικά, διότι φτάσαμε στις 31-12-15 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία ή αλλιώς πιο πρακτικά στις 20 Ιουλίου του 2015 όπου πρέπει να τηλεσυνηθίσει ο διαγωνισμός, να έρθει ο αξιολογικός, να μπει και να εγκατασταθεί, να δοκιμαστεί επί δίμηνων έως τετράμηνων, γιατί έτσι μόνο θα γινόταν αποδεκτός από το και να ολοκληρώνει την διαδικασία του ΕΣΠΑ και αυτό το πραγματάκι έφτασε λοιπόν να υστερήσει. Εγώ προσωπικά και η διοίκηση δηλαδή της Τρίτης Γεωργικής Περιφέρειας ξεκίνησε την ιστορία της στις 20 Απριλίου, στις αρχές Μαΐου αντιλάβουμε τα κρυφόντα μας, έτρεξα το έργο, έφτασα στο Υπουργείο προκειμένου να ξεπεράσω ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να φτάσει να έχουμε αξιολογικό τομογράφο. Δεν ξεπεράστηκαν όμως, διότι ήδη η διαχειριστική αρχή της Κεντρικής Μακεδονίας και κατά συνακολουθία οι δικαστικές εμπλοκές δεν άφησαν να ολοκληρωθεί το έργο. Παρ' όλα αυτά, ο αξιολογικός τομογράφος του νοσοκομείου Νάξος είναι προτεραιότητα της Γεωργικής Περιφέρειας. Έχει αποστείλει το αίτημα στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να βρεθεί δρόμος από το νέο, από την νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και από άλλους πόρους, τους οποίους προσπαθούμε να βρούμε μέσα από προγράμματα ίντερνετ δράσεων που έχουν να κάνουν με την ιδιότητα της υγείας, όπου θέλουμε να μπορέσουμε εξοπλισμό. Αυτό λοιπόν το γεγονός ήδη εξελίσσεται. Θέλω να σας πληροφορήσω επίσης ότι τα κονδύλια που υπάρχουν για την κεντρική Μακεδονία σχετικά με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακές εγκαταστάσεις είναι περιορισμένα. Είναι περιορισμένα. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Περιφέρεια έχει σχεδιάσει μία διαδικασία προκειμένου να ξεπεράσει τα ποσά που είναι διαθέσιμα, διότι αυτά τα διαθέσιμα ποσά δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες μας και με συνεργασία και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας